Καλησπέρα και πάλι. Ο πειραιάς της καρδιάς μας είναι εδώ. Ο Κώστας Μπαλαχούτης στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Μορφέσης στην κονσόλα των ήχων. Ο Γιώργος Καρύδης απαντάει στο 210-4224-443 έως και 5. Όμως εμείς έχουμε την τιμή και την ευλογία να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Βίρβο. Τον Κώστα Βίρβο που πριν λίγες μέρες είχε τα γενέθλιά του και που είναι πολύ σημαντική η παρουσία του. Να τον έχουμε κοντά μας σε δύσκολους, άμετρους καιρούς για να δίνει με τα τραγούδια του, με την ίδια του τη φυσική του παρουσία, το μέτρο και το ζύγι που χρειαζόμαστε. Κύριε Βίρβο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, δεν σας ακούω όμως. Με ακούτε καλύτερα τώρα? Λίγο. Πριν βάλαμε τραγούδια σας με το Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ορίστε. Πριν ακούσαμε τραγούδια σας με το Γρηγόρη Μπηθηκότση, με το Στέλιο Καλατζίδη, με το Θόδωρο Δερβενιώτη στο μουσικό μέρος. Δεν σας ακούω, δεν σας ακούω. Τώρα με ακούτε καλύτερα? Λίγο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτά τα τραγούδια, τα μεγάλα που έχετε υπογράψει εσείς και που αντέχουν τόσα χρόνια, ποιο είναι το μυστικό κατά τη γνώμη σας της επιτυχίας τους, της διαχρονικότητάς τους? Δεν κατάλαβα τι λέτε. Λέω, αυτά τα τραγούδια τα δικά σας που έχουν αυτό το λόγο, γιατί αντέχουν τόσα και τόσα χρόνια και όσο και να τα ακούμε δεν λέμε ποτέ έτσι εισαγωγικά να μας κουράσουν, να τα βαρεθούμε? Πάλι δεν σας ακούω. Να δοκιμάσουμε και εμείς να βάλουμε ένα τραγούδι τότε από αυτά τα κλασικά και διαχρονικά δικά σας και να προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερη επαφή μαζί σας. Και ελπίζω με τον Κώστα Βίρβο να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε καλύτερα αυτή τη φορά. Κύριε Βίρβο, μας ακούτε τώρα? Δεν σας ακούω καθόλου τώρα. Ενώ προηγουμένως ήταν πολύ καλύτερα. Καλύτερα ήταν πριν από τώρα? Με ακούτε? Δεν ακούω. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Κρίμα. Αν θέλετε μπορείτε να έρθετε στο σπίτι μου να σας δώσω ό,τι θέλετε σε ζωντανά. Τώρα δεν σας ακούω καθόλου. Αυτό θα κάνουμε, κύριε Βίρβο. Περνάμε τώρα σε ένα τραγούδι σας και... Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ μένω εδώ κοντά είμαι. Βεβαίως, το γνωρίζω. Στον Άλυμο. Στον Άλυμο είμαι. Βεβαίως. Αν θέλετε να έρθετε εδώ να... Κάτσουμε μία ώρα όσο θέλετε να τα πούμε. Τώρα δεν σας ακούω καθόλου. Αυτό θα κάνουμε. Άλλωστε έχω ξανάρθει εγώ εκεί, οπότε θα τα... Δεν σας ακούω. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν σας ακούω. Δεν μπορώ να ακούσω. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε από κοντά. Γεια σας.